Είναι κοντά μας ο Γιώργος ο Ματσάκος, ο αγαπημένος μας αστρολόγος, που θα μας πει για κάτι ντους, σκοτζέζικα ντους και δεν μ' αρέσουν καθόλου. Γιώργο μου, μ' ακούς, σε καλησπέρα ζω. Καλησπέρα Μαρίνα μου, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι και εγώ καλά ως εσύ εδώ. Μια χαρά, σ' ακούμε και εμείς και σε βλέπουμε. Και θέλουμε να μας πεις για αυτό το σκοτζέζικο ντους, που καθόλου δεν μου αρέσουν τα σκοτζέζικα ντους. Φεύγει ο Ερμής, ο ανάδρομος επιτέλους. Δεν μπορείς να φανταστείς, δύο πράγματα λέω πήρα αυτή την εβδομάδα και τα δύο τα πήγα πίσω για αλλαγή. Άντε να δούμε. Και μετά τι έρχεται και μετά τι ξανάρχεται. Θα μας τα πεις αναλυτικά. Λοιπόν, πραγματικά δεν είσαι μόνο εσύ. Έχω ακούσει από πολλούς φίλους, από πολύ κόσμο, ότι αυτός εδώ ο ανάδρομος Ερμής επηρέασε πολύ τη ζωή τους. Και μάλλον εξηγείται με το γεγονός ότι συνοδεύθηκε και από το μεσοδιάστημα των δύο εκλήψεων που συνέβησαν τον Οκτώβριο στο τέλος Οκτωβρίου και στις αρχές του Νοεμβρίου, έτσι ώστε το κλίμα να γίνει πιο βαρύ. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά αυτό το περίεργο κλίμα αποφορτίζεται, ωστόσο μια σειρά από πλανητικές κινήσεις και όψεις συντελούν μέσα στο επόμενο επταήμερο στη δημιουργία ενός περίεργου αστρολογικού κλίματος που θυμίζει πολύ, όπως είπες, σκοτσέζικο ντους. Το σκοτσέζικο ντους τι σημαίνει? Πότε κρύο, πότε ζέστη. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι ο Ερμής επιστρέφει επιτέλους σε ορθή πορεία στις 10 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να σταματούν τα παρατράγουδα στους τομείς που κυβερνά ο συγκεκριμένος πλανήτης, ο Ερμής, ιδιαίτερα δηλαδή στην επικοινωνία αλλά και στις συγκοινωνίες. Το χάος που επικρατούσε τις τελευταίες 3 εβδομάδες στους συγκεκριμένους τομείς σιγά σιγά αμβλύνεται και σταδιακά σταματά να μας ταλαιπωρεί. Καθώς όμως ο Ερμής θα παραμείνει σε αυτή τη ζωδιακή θέση, στο ζώδιο δηλαδή του Σκορπιού, έστω και ορθόδρομος μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, αναμένεται να φέρει κάποιες ανακατατάξεις στα οικονομικά ζητήματα που ταλαιπωρούν τον περισσότερο κόσμο. Μάλιστα, το τρίγωνο Ερμή Ποσειδώνα, που είναι μια πάρα πολύ καλή όψη, η οποία γίνεται στις 11 του μηνός, μας δίνει το δικαίωμα να ονειρευόμαστε για κάτι καλύτερο για τη ζωή όλων μας. Βέβαια, η καλύτερη όψη της εβδομάδας που ακολουθεί είναι εκείνη από το τρίγωνο Ήλιου Δία που σχηματίζεται στις 12 Νοεμβρίου, μια πάρα πολύ καλή όψη, που αποτελεί και ένα θαυμάσιο αστρικό σημάδι, θα έλεγα, καθώς προσδίδει τύχη και επέκταση σε σημαντικούς τομείς του καθένα από εμάς. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το προσωπικό οροσκόπιό μας, καθώς ανάλογα με το σήκος όπου γίνεται η σημαντική αυτή όψη, θα υπάρξει και η εύνοια στις αντίστοιχες δραστηριότητές μας. Ωστόσο, πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή όψη, σημειώστε την εκεί γύρω στις 12 του μήνα. Οι όψεις λοιπόν αυτές του Ερμή με τον Ποσειδώνα και του Ήλιου με τον Δία θα ευνοήσουν περισσότερο τα ζώδια της Γης και του Νερού, δηλαδή τους Σταύρους, τους Παρθένους, τους Εγώκερους, τους Καρκίνους, τους Σκορπιούς και τους Ιχθύς. Ως εδώ τώρα πάμε καλά. Στις 15 όμως το μήνα έχουμε το σκοτζέζικο ντους. Η ψυχρολουσία έρχεται με τη σύνοδο που σχηματίζει η Αφροδίτη με τον Πλούτονα μέσα από τον Εγώκερο, με τον Ουρανό μέσα από τον Κριό. Πρόκειται για μια δύσκολη όψη που αναμένεται να λειτουργήσει τόσο σε προσωπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. 2-3 μέρες πριν και άλλες τόσες μετά από την εκδήλωση αυτού του φαινομένου αναμένονται ανατροπές σε πολιτικές και εθνικές συμμαχίες, ίσως και παραιτήσεις βουλευτών, αλλά και αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, αυτή η όψη συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους, οι οποίοι εκείνες τις ημέρες δεν θα πρέπει να πάρουν ρίσκο ούτε να προβούν σε σημαντικές αποφάσεις. Και πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά, ένα-ένα, τα 12 ζώδια και αυτό το περίεργο σκοτζέζικο ντους που περιμένουμε να έχουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Κρύ, ευχάριστα μπερδέματα στα ερωτικά καταρχήν και τα επαγγελματικά ζητήματα φέρνει η περίοδος αυτή για εσάς. Αυτό το διάστημα η σχέση χωρίς δέσμευση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ταιριάζει με τη διάθεσή σας για αναζήτηση της χαράς και της ικανοποίησης μέσα από νέες εμπειρίες.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Δίας θα προετοιμάσει τις εξελίξεις στα οικονομικά και θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε με έναν πιο ανάλαφρο αλλά και αποτελεσματικό, θα έλεγα, τρόπο τα προβλήματα στο σπίτι και στην οικογένειά σας. Από τις 10 του μήνα θα έχετε την υποστήριξη του επικοινωνιακού Ερμή σε ορθή πλέον πορεία στο Σκορπιό και το 8ο ηλιακό σας σπίτι, στον τομέα δηλαδή των οικονομικών σας. Με τη δημιουργία και του τυχερού εξαγώνου που σχηματίζει ο δικός σας Άρης με τον Κρόνο, θα καταφέρετε να καταστρώσετε νέα σχέδια και να τοποθετήσετε πιο σωστές βάσεις για τις προσδοκίες σας. Με την Αφροδίτη στον τομέα της καριέρας, η οποία θα μείνει εκεί μέχρι τις 5 Μαρτίου, εσείς έχετε ήδη αρχίσει να μαθαίνετε να αγωνίζεστε και να προσαρμόζεστε θαυμάσια τις υποταγές των επαγγελματικών σας. Μάλιστα, θα υπάρξουν τρελά καρδιοχτύπια στον εργασιακό χώρο σας. Για πολλούς από τους εκπροσώπους του κρύου, όλη αυτή την περίοδο θα υπάρξουν φλερτ και ειδήλια που θα έχουν χώρο δράσης εκείνου του γραφείου ή της εργασίας. Γύρω στις 15 τώρα, εδώ έχουμε την ψυχρολουσία. Με τις πλανητικές ατασταλίες της Αφροδίτης θα χρειαστεί προσοχή, καθώς μία παρόρμηση ερωτικής φύσεως θα μπορούσε να σας προβληματίσει, ιδιαίτερα μάλιστα αν είστε ήδη δεσμευμένοι. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύροι, η δική σας Αφροδίτη διασχίζει μία από τις πιο ερωτικές γωνίες του οροσκοπίου σας και η προσωπική σας γοητεία κυριολεκτικά απογειώνεται. Με λίγη προσπάθεια μπορείτε να βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας και για τους ανθρώπους που έχετε ανάγκη, αν φυσικά θέλετε να βελτιώσετε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη σχέση σας λόγω της παρουσίας του Κρόνου στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σας. Η γενική πορεία σας εξάλλου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άσχημη παρά τα μικροπροβλήματα που μπορεί να δημιουργεί κάποιος συνεργάτης ή ένα άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα οικονομικά σας θα βελτιωθούν από τη στιγμή θα αποκτήσετε και μια καλύτερη σχέση με το χρήμα. Τώρα, με τον Ερμή σε ορθή πορεία, στον ίδιο τομέα, εκείνο δηλαδή των σχέσεων και των συνεργασιών σας, από τις 10 του μήνα και μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για να αξιοποιήσετε κοινωνικές γνωριμίες και φιλίες, καθώς και για να προχωρήσετε σε επιτυχημένες επιχειρήσεις, συναλλαγές και διακανονισμούς που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων σας. Η εύνοια αντανακλάται και στον ερωτικό τομέα, όπου οι σχέσεις δείχνουν πολύ πιο σταθερές, παρόλο που ο Κρόνος μπορεί να σας σωθεί σε πείσματα και να προκαλεί και κάποιες ανησυχίες κατά καιρού εις καιρών. Τώρα, με τις περίεργες όψεις που σχηματίζει η δική σας Αφροδίτη στις 15 Νοεμβρίου, αποφύγετε την ανάληψη ρίσκου εκείνες τις μέρες και μην ενδίδετε σε προτάσεις προτού τις εξετάσετε εντελεχώς. Να θυμάστε ότι πίσω από το τυρί κρύβεται συνήθως η φάκα και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, σημαντικές γνωριμίες και αναπάντεχες συναντήσεις επιταχύνουν τις εξελίξεις. Μια σχετικά καλή περίοδος ξεκινά για εσάς που το τελευταίο χρονικό διάστημα ταλαιπωρηθήκατε από τις δύσκολες πνευματικές όψεις και από τον ανάδρομο Ερμή. Στη διάρκεια του επταημέρου που ακολουθεί αναμένονται απρόσμενες αισθηματικές εκπλήξεις που σας προσφέρουν έντονα συναισθήματα αλλά και όμορφες συγκινήσεις. Με την Αφροδίτη, στον 8ο ηλιακό σας οίκο, οι υπάρχουσες σχέσεις ανανεώνονται και σας προσφέρουν χαρές αλλά και πολλές ικανοποιήσεις. Μετά από ένα εκνευριστικό διάλειμμα, λόγω του ανάδρομου Ερμή, από τις 10 του μήνα και μετά, ανακτάτε τις δυνάμεις σας και επιστρέφετε με νέα ρεκόρ στο στίβο της δράσης και της επιτυχίας. Ο τομέας που ευνοείται περισσότερο από την ορθή πορεία του δικού σας εξάλλου κυβερνήτη, του Ερμή, είναι εκείνος της καθημερινότητας και της εργασίας σας. Το γεγονός αυτό σας προσφέρει την ευκαιρία να ανανεωθείτε και να προχωρήσετε στην κατάκτηση νέων επαγγελματικών και οικονομικών στόχων. Μια καινούργια συνεργασία θα αποδειχθεί εξαιρετικά συμφέρουσα και αποδοτική μετά τις 10 του μήνα, τόσο για την τσέπη σας, όσο και για τον τραπεζικό λογαριασμό σας. Εκτιμήστε μόνο σωστά
τα νέα δεδομένα και οπλιστείτε με δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσετε και κάποιους πολέμιους που δρούν με κάπως παρασκηνιακούς τρόπους στον εργασιακό χώρο σας. Και πάμε να δούμε τους καρκίνους. Καρκίνοι. Η πορεία του ήλιου και του ερμή στο αρμονικό ζώδιο του Σκορπιού αποτελεί ένα θαυμάσιο ιονό για την πορεία των αισθηματικών αλλά και των επαγγελματικών υποθέσεών σας. Εκμεταλλευτείτε το διάστημα αυτό για να βελτιώσετε τα αισθηματικά σας. Αν μάλιστα ανήκετε στη λέσχη των αδέσμευτων καρκίνων, μην αρνείστε προσκλήσεις για εξόδους που κρύβουν ευχάριστες αισθηματικές εκπλήξεις. Η θετική επιρροή της Αφροδίτης απέναντι από το δικό σας ζώδιο, στον εγώ καιρό, θα γίνει εύκολα αντιληπτή, καθώς θα δείτε τον αριθμό των θαυμαστών σας να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Η εύνοια του πλανήτη της αγάπης θα σας δώσει την όθηση είτε για να ξεκινήσει μια νέα ερωτική περιπέτεια με μακροπρόθεσμη προοπτική, είτε για να αποφασίσετε να οδηγήσετε την ήδη υπάρχουσα σχέση σας σε κάτι πιο σταθερό, όπως είναι η συγκατοίκηση ή κάτι πιο επίσημο, όπως είναι ο γάμος. Ωστόσο, γύρω στις 15 του μήνα, φροντίστε να έχετε καλυμμένα τα νότα σας από ανθρώπους και καταστάσεις που σας ενοχλούν ή που σας προκαλούν. Μην ενδίδετε σε προκλήσεις και αποφασίστε να μην ασχοληθείτε με θέματα που δεν σας αφορούν. Εκείνη την περίοδο, γύρω στις 15 του μήνα, διαφυλάξτε τις σημαντικές σχέσεις σας. Και πάμε να δούμε τους λέοντες. Λεοντάρια, τα προβλήματα στο σπίτι και την οικογένεια αρχίζουν να καταλαγιάζουν με την επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία, ενώ και τον τομέα της καριέρας σας, μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα ή ένα επαγγελματικό σχέδιο φαίνεται ότι παίρνει σάρκα και οστά. Δεν θα λείψουν οι καθοριστικές εκείνες ευκαιρίες που θα δώσουν νέα όθηση στις υποθέσεις και θα πυροδοτήσουν γρήγορες και θετικές στο σύνολό τους εξελίξεις. Θαυμάσιες λοιπόν οι πλανητικές όψεις για τους έρωτες, για τη δημιουργία, για τα παιδιά σας. Όσοι από εσάς έχετε από τη φύση σας λίγο το ρίσκο και είστε περιπετειώδεις, θα έχετε πολλές ευκαιρίες για νέες κατακτήσεις. Για κάθε ενδεχόμενο πάντως, ας είστε προσεκτικοί στις επιλογές σας, καθώς η παρουσία του Κρόνου σε δυσαρμονία με το ζώδιό σας είναι απαγορευτική για ζαβολιές. Η δυνότητα στο λόγο και οι εξαιρετικές δημόσιες σχέσεις φέρνουν επιτυχία στις δραστηριότητές σας. Προσοχή χρειάζεται όμως συνεχώς στον οικονομικό τομέα, όπου ο Άρης θα πρέπει να σας κάνει πιο συνετούς σε επενδύσεις. Ζητήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά συνεχίζουν να σας απασχολούν. Αυτή την περίοδο κρίνεται σκόπιμο να περιορίσετε τα έξοδά σας στα απολύτως απαραίτητα. Μάλιστα, γύρω στις 15 του μήνα, με τις δύσκολες όψεις της Αφροδίτης, φανείτε καχύποπτοι στους δωρείς και στους δώρα φέροντες. Να θυμάστε ότι πολλά πράγματα και ακόμα περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι ακριβώς όπως δείχνουν ή όπως φαίνονται. Και πάμε στους και στις Παρθένους. Παρθένοι, το τρίγωνο του δικού σας Ερμή με τον Ποσειδώνα και το εξάγωνο με την Αφροδίτη αποτελούν θετικούς ιονούς για τον αστερισμό σας, καθώς πραγματοποιούνται σε αρμονικά ζώδια. Όποιοι και αν είναι οι στόχοι σας, μπορείτε πλέον να τους πετύχετε. Θα βρείτε με άνεση λύση στις υποθέσεις που σας απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα και θα καταφέρετε να φέρετε εις πέρας ό,τι μέχρι χθες φάνταζε ακατόρθωτο. Πολλοί από εσάς θα αλλάξετε εντελώς την καθημερινότητά σας, την εργασία σας, τον κοινωνικό σας κύκλο, τους φίλους σας. Ένας νέος έρωτας ή ο ερχομός του πελαργού είναι μέσα στο πρόγραμμα των ημερών που ακολουθούν. Με τη διέλευση τώρα του δικού σας Ερμή από τις 10 Νοεμβρίου σε ορθή πλέον πορεία και σε αρμονία με το ζώδιό σας, ολόκληρο το φάσμα των σχέσεων και των συνεργασιών σας δέχεται την εύνοια του πλανήτη της επικοινωνίας. Θα καταφέρετε να πείσετε το πιο δύσκολο ακροατήριο και να διαπραγματευτείτε με επιτυχία τις θέσεις σας. Καθώς όμως ο Άρης συνεχίζει τη διέλευσή του από τον αστερισμό σας, είναι σκόπιμο να καταπολεμήσετε την εριστικότητα και την απροσεξία. Εάν διατηρείτε μια σχέση που σας καλύπτει, γύρω στις 15 του μήνα αποφύγετε να πέσετε στην παγίδα μιας διπλής κατάστασης που θα μπορούσε να σας προβληματίσει. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ζυγοί, η διέλευση της δικής σας Αφροδίτης από τον εγώ καιρό χρωματίζει με όμορφες πινελιές την καθημερινότητα και βελτιώνει τις σχέσεις
με πρόσωπα της οικογένειάς σας. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο διάστημα για να ασχοληθείτε με τη διακόσμηση του σπιτιού σας ή ακόμα και για να αλλάξετε σπίτι. Οι περισσότεροι από εσάς ατενίζετε με σιγουριά το μέλλον και εκφράζεστε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Τα καλύτερα φαίνεται ότι έρχονται αφού πλέον κρίνετε με περισσότερη διάβγεια και αντικειμενικότητα τις προσωπικές σας σχέσεις. Η ορθή πορεία του Ερμή από τις 10 Νοεμβρίου βάζει τέλος στα οικονομικά προβλήματα ή σκαμπανεβάσματα που σας ταλαιπώρησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και παράλληλα σας βοηθά να αποκτήσετε νέες πηγές εσόδων μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Οι θετικές όψεις του Ερμή με τον Ποσειδώνα στις 11 του μήνα και του Ήλιου με τον Δία στις 12 του μήνα αναμένεται να εγκαινιάσουν μια πολύ όμορφη περίοδο που θα σημάνει μια σημαντική άνοδο στον επαγγελματικό τομέα και θα σας εξασφαλίσει τη σταθερότητα που τόσο πολύ επιθυμείτε. Και εκεί ωστόσο που πρέπει να προσέξετε είναι αυτό που λέγαμε το σκοτσέζι κοντούς, μέχρι τώρα σας τα είπα καλά, είναι οι προσωπικές σας σχέσεις οι οποίες βάλλονται από τις όψεις που σχηματίζει η δική σας Αφροδίτη με τον Πλούτονα και τον Ουρανό στις 15 του μήνα και που απαιτούν ψύχρεμη αντιμετώπιση. Σημειώστε λοιπόν αυτή την ημερομηνία 15 Νοεμβρίου και εκεί δώστε περισσότερη προσοχή καθώς οι όψεις της Αφροδίτης επηρεάζουν και τα οικονομικά σας όπου εμφανίζονται και κάποιες απρόσμενες αιμορραγίες, κάποια έξοδα. Δώστε λίγο προσοχή εκεί γύρω στις 15 του μήνα. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί, βρίσκεστε σε πολύ καλή ψυχική και φυσική κατάσταση και παρόλο που ο Κρόνος συνεχίζει την πορεία του στο ζώδιό σας, όλα δείχνουν ότι κερδίζετε πόντους στον επαγγελματικό στίβο. Το σύμπαν συνηγορεί στην επιτυχία και εσείς ξεχωρίζετε και λάμπετε σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής σας. Οι εντυπώσεις που αφήνετε είναι θαυμάσιες και η τάση να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες θα φέρουν καταπληκτικά αποτελέσματα στις υποθέσεις σας. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσετε μια εγκρατή και μετρημένη στάση σε σχέση με τα πρόσωπα που είναι σημαντικά για την επίτευξη των στόχων σας και να αποφύγετε ανταγωνιστικές συμπεριφορές. Ο Ερμής τώρα, που βρίσκεται εδώ και αρκετές μέρες, αρκετές εβδομάδες, στο δικό σας ζώδιο, επανέρχεται σε ορθή πορεία στις 10 του Νοεμβρίου και σας απαλλάσσει από κάποιες ανασφάλειες, από κάποιες αμφιβολίες, αλλά και από κάποια εμπόδια που ανέστηλαν την επιτυχία σας. Μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου, που θα παραμείνει στον αστερισμό σας, ο Ερμής μπορείτε να αντιμετωπίσετε με ευχέρεια οικονομικές και προσωπικές υποθέσεις προς όφελό σας ή ακόμα και να προχωρήσετε στην επισημοποίηση μιας σοβαρής σχέσης ή να κλείσετε νέες σημαντικές συνεργασίες. Τέλος, εδώ στο τέλος είναι και η ψυχολογία που λέγαμε, η Αφροδίτη σχηματίζει σύνοδο με τον δικό σας κυβερνήτη, τον Πλούτονα, και τετράγωνο με τον Ουρανό, γεγονός που θα σημάνει ανακατατάξεις και αλλαγές στον χώρο της εργασίας σας, που ωστόσο θέλω να πιστεύω ότι δεν θα σας επηρεάσουν τουλάχιστον άμεσα. Χρειάζεται ωστόσο προσοχή στη συμπεριφορά σας απέναντι στους συνεργάτες σας αλλά και στους ανωτέρους σας. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Τοξότες, καθώς ο Ήλιος και ο Ερμής συνεχίζουν τη διέλευσή τους από το 12ο ηλιακό οίκο σας, το διάστημα αυτό τα ψυχολογικά σας περνούν από διάφορα σκαμπανεβάσματα και η συμπεριφορά σας χρωματίζεται άλλοτε με το αίσθημα της ιτοπάθειας και άλλοτε με επιθετικότητα. Μπορείτε να διορθώσετε την κατάσταση. Αποφασίστε να βλέπετε πιο συχνά ευχάριστους ανθρώπους, αποφεύγοντας να κάνετε παρέα με κατσούφιδες και γκρινιάριδες. Κάνετε περισσότερες θετικές σκέψεις και αφοσιωθείτε στην πορεία των επαγγελματικών που υπόσχονται να σας προσφέρουν αρκετές ικανοποιήσεις από εδώ και μπρος. Η ορθή πορεία του Ερμή από τις 10 Νοεμβρίου σας επιτρέπει να αξιολογήσετε καλύτερα τις σημαντικές σχέσεις της ζωής σας, να διορθώσετε λάθη του παρελθόντος και να αποκαταστήσετε τυχόν παρεξηγήσεις με άτομα που σας ενδιαφέρουν. Η αυξημένη διέστηση που σας προσδίδει ο Ερμής στη σκιά του οροσκοπίου σας μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου θα σας βοηθήσει να πάρετε σωστές αποφάσεις και να κάνετε κινήσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων σας. Το τρίγωνο εξάλλου που σχηματίζει ο Ήλιος με το δικό σας κυβερνήτη, τον Δία, στις 12 του μηνός, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά σας,
αλλά και να φέρει και νέες πηγές εσόδων με κάποιους ίσως μυστικούς τρόπους. Τέλος, και εδώ είναι το σκοτσέζι κοντός, προσέξτε στις 15, μην παρασυρθείτε σε αψυχολόγητες σπατάλες που θα μπορούσαν να σας βγάλουν από τον προϋπολογισμό σας και μην υποκύψετε σε ερωτικούς πειρασμούς από τη στιγμή που έχετε ήδη βρει. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εγώκεροι, θα υπάρξουν σημαντικές αναπροσαρμογές σε συμφωνίες και απρόβλεπτες, αλλά πολύ ευχάριστες επαφές. Θα δρομολογήσετε με γρήγορο και άνετο τρόπο τα σχέδιά σας, οι σχέσεις σας φαίνεται να διευρύνονται σημαντικά την ίδια ώρα που απαλλάσσεστε με λυτρωτικό τρόπο από οτιδήποτε σας προκαλούσε εσωτερική ανασφάλεια αλλά και καταπίεση. Τα ταξίδια, οι κοντινές μετακινήσεις και τα οικονομικά ζητήματα σας προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση στη διάρκεια των ημερών που ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, η οποία θα παραμείνει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το έχουμε πει, μέχρι τις 5 Μαρτίου, θα σας οθήσει να βάλετε σε εφαρμογή κάποιες αλλαγές που σκέφτεστε εδώ και καιρό στα επαγγελματικά σας. Ο Ερμής, που επιστρέφει σε ορθή πορεία από τις 10 Νοεμβρίου, σας δίνει την όθηση που χρειάζεστε ώστε να προωθήσετε με επιτυχία τα σχέδιά σας και να προγραμματίσετε επαφές και συζητήσεις που αφορούν στα επαγγελματικά σας. Θετικές εξελίξεις αναμένονται και στην προσωπική σας ζωή, καθώς το τρίγωνο Ήλιου-Δία στις 12 του μήνα θα αναθερμάνει τη σχέση με τον σύντροφό σας και θα φέρει μια αξιόλογη γνωριμία σε όσους από εσάς είστε αδέσμευτοι ή βρίσκεστε στην αναζήτηση του εταίρου ημίσεως. Τέλος, η ψυχρολουσία που λέγαμε στις 15 χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αφροδίτη και ο Πλούτονας μέσα από το δικό σας ζώδιο σχηματίζουν μια περίεργη όψη, ένα τετράγωνο με τον ουρανό, μια όψη που αναμένεται να φέρει εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον και να δημιουργήσει ξαφνικές καταστάσεις με τα άτομα που μοιράζεστε την ίδια στέγη. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, γύρω στις 15 του μήνα, αποφύγετε να απαντήσετε σε προκλητικές συμπεριφορές από συγγενείς ή από οικεία πρόσωπα. Και πάμε να δούμε τους υδροχόους. Υδροχόοι, ένα πολύ δημιουργικό διάστημα ξεκινά τώρα για εσάς, που προσδίδει μεγάλη εύνοια τόσο για τα επαγγελματικά όσο και για τα πολύ προσωπικά σας ζητήματα. Η έμφαση, ωστόσο, επικεντρώνεται στην καριέρα και στις σχέσεις σας, όπου μπορείτε να περιμένετε κυριολεκτικά θαύματα. Για πολλούς, μια πρόταση για συνεργασία θα αποδώσει καρπούς και για άλλους, μια καινούργια γνωριμία θα εξελιχθεί σε μια θαυμάσια σχέση. Μάλιστα, με τον ανάδρομο Ερμή, τις μέρες που μένουν στον τομέα της εργασίας μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, υπάρχει πιθανότητα να συζητήσετε ξανά μια πρόταση που σας είχε γίνει στο παρελθόν ή να ολοκληρώσετε ένα ημιτελές σχέδιο. Τώρα, η ορθή πορεία του Ερμή, που ξεκινά από τις 10 Νοεμβρίου, καθώς και το τρίγωνο που θα σχηματίσει με τον Ποσειδώνα στις 11, εγγυώνται την επαγγελματική και την οικονομική σας άνοδο, που φαινόταν στάσιμη για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τις 11 Νοεμβρίου και μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, με τον Ερμή στον τομέα της καριέρας σας, μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, προβάλλοντάς τα με τα κατάλληλα επιχειρήματα. Ωστόσο, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους τρόπους σας, καθώς το τετράγωνο που θα σχηματίσει ο κυβερνήτης σας, ο δικός σας κυβερνήτης, ο ουρανός, με την Αφροδίτη και με τον Πλούτονα στις 15 του μήνα, θα μπορούσε να σας οθήσει σε μια επιθετική συμπεριφορά. Φροντίστε λοιπόν τις ημέρες κοντά στις 15 του μηνός να περιορίσετε την έπαρση και να ρίξετε τους τόνους στις συζητήσεις τόσο με τον σύντροφο όσο και με τους συνεργάτες σας. Και πάμε να δούμε τους ιχθύες. Οι ιχθύες μπορεί να είναι θετικοί, ωστόσο δεν είναι και τόσο άνετη αυτή η περίοδος, καθώς με την παρουσία του Άρη στον τομέα των σχέσεών σας, στο ζώδιο δηλαδή της Παρθένου, δέχεστε αρκετές προκλήσεις που θα πρέπει να αποκρούσετε, διοχετεύοντας την αδρεναλίνη του Άρη σε δημιουργικότερες δραστηριότητες. Κατά διαστήματα, η επιθυμία σας να φύγετε προς όλες τις κατευθύνσεις θα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Παράλληλα, οι φιλοδοξίες σας δεκαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα οι άλλοι που θα νιώσουν άμεσα τους κραδασμούς σας να αντιδράσουν.
Από την άλλη πλευρά, δεν είστε λίγοι εσείς που θα αρχίσετε να σχεδιάζετε τώρα μια νέα αρχή στον έρωτα, αλλά και στα επαγγελματικά σας, με πολύ καλές πιθανότητες επιτυχίας. Προσοχή λίγο στα νεύρα σας. Με την ορθή πορεία τώρα του Ερμή, από τις 10 Νοεμβρίου και μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, ξεκινά για σας μια πολύ θετική επιρροή που μπορεί να σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε προβλήματα που δημιουργήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο στην προσωπική ζωή σας, όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον σας. Μάλιστα, με το τρίγωνο του Ερμή, με το δικό σας κυβερνήτη, τον Ποσειδώνα δηλαδή, ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα στις 11 του μήνα. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό που θα προγραμματίσετε ή που θα πραγματοποιήσετε εκείνο το διάστημα θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, ενώ γενικότερα σημαντικές εξελίξεις μπορεί να προέλθουν από τις σχέσεις σας με άτομα του εξωτερικού. Τέλος, η ψυχολογία που είπαμε, ιδιαίτερη προσοχή για σας χρειάζεται στη διαχείριση των χρημάτων σας, καθώς οι όψεις της Αφροδίτης στις 15 του μήνα μπορεί να φέρουν απρόσμενα έξοδα. Ο ουρανός, ο πλανήτης του απρόσμενου και του απρόβλεπτου, που έχει στρατοπεδεύσει στον κρυό και τον χώρο εκείνο του ηλιακού οροσκοπίου σας που αντιστοιχεί στα οικονομικά σας, είναι ο βασικός υπαίτιος για το σκοτσέζικο ντους που δέχεστε τα τελευταία χρόνια στον τομέα του χρήματος και που για ακόμα μια φορά αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 15 του μήνα. Προσοχή λοιπόν στα οικονομικά σας εκείνη την περίοδο και όλα θα πάνε καλά. Εγώ θα τελειώσω εδώ τα 12 ζώδια με κάτι που έχει πει ο Θεόκριτος. Θάρρος, λέει, φίλε μου, μπορεί η αυρινή μέρα να είναι πιο ευνοϊκή. Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα. Ο Δίας μας στέλνει πότε μια όμορφη ηλιόλουστη ημέρα και πότε άλλη με μια θύερα και μια βροχή. Και κάτι που έχει πει ο Κομπούκιος που μου αρέσει πάρα πολύ, μη στεναχωριέστε, κάντε τη δουλειά σας όπως πρέπει και όλα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Το μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μας τα είπες ωραία. Έχουμε ευκαιρίες και με μία μικρή προσοχή γύρω στις 15 δηλαδή για να συνοψίσουμε. Μία μέρα, 15, όχι παραπάνω. Ακριβώς. Εκείνες τις ημέρες γύρω στις 15 θα 14 είπες, δηλαδή και 15. Εκεί, 14, 15, 16 θέλει προσοχή. Εκεί μόκο που λέει και η εικόνα του Τζοαν Κόλινς. Λίγο την πάπια δεν πλάπτει. Μωρέ καθόλου, αλλά εντάξει, για να είναι μία-δύο μέρες, γιατί στις, άμα είναι για πολύ, δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, να ξεκινάμε καλά και τελειώνουμε λίγο περίεργα. Αλλά εμείς θα τα ξαναπούμε. Την επόμενη εβδομάδα που... Μπράβο, αυτό ήθελα θα να πω. Μιλήσουμε και για... Ακριβώς, την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε και για την Πανσέλινο, με την οποία λύγει και η περίοδος των εκλήψεων που μας ταλαιπώρησε. Σε ευχαριστώ. Η Πανσέλινο σου πήγαινε στις 17. Άντε, άντε, αμήν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Όλοι καλά, καλά και όλοι με ελπίδα κοιτάμε μπροστά. Έκανα και διάγγελμα τώρα, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Έτσι, έπρεπε να κοιτάω τον κόσμο μου και να το πω, αλλά ήθελα να τελειώσουμε και εμείς θετικά. Ωραία μας τα είπε. Λίγο υπομονή, φάγαμε το γάιδαρο, έμεινε η ουρά. Τέρμα. Και τι ουρά, να, τόση δά. Δύο μερούλες, 14-15, silence in vous plaît, πώς τα λέω τα γαλλικά. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Από Δευτέρα σας έχω εκπλήξεις. Να είστε καλά. Να κοιτάτε τον εαυτό σας, να τον προσέχετε. Θετικά μηνύματα, ελπίδα, το αύριο έρχεται λαμπρότατο. Πολλά φιλάκια από μένα, να περάσετε καλά. Τσάου.